Καλησπέρα. Να σας ευχηθώ λοιπόν χρόνια πολλά. Σήμερα θα μαγειρέψουμε κάτι που είναι εορταστικό λόγω Χριστουγέννων. Θα μαγειρέψουμε κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που ξέρουμε, τη γαλοπούλα δηλαδή. Θα κάνουμε κάτι πιο πρωτότυπο, πιο όμορφο, πιο ιδιαίτερο. Θα κάνουμε ένα κοτόπουλο νανάκι βιολογικής εκτροφής σε κρούστα τυριών. Είναι ένα πιάτο που θα δείτε ότι γίνεται εύκολα. Θέλει λίγο χρόνο, όπως πάντα το καλό μαγείρεμα θέλει λίγο χρόνο, αλλά το αποτέλεσμα θα αποζημιώσει και εσάς και τους καλεσμένους σας. Το tips της ημέρας είναι ότι πρέπει να ψήσουμε το κοτόπουλο στον αέρα για 90 λεπτά. Θυμηθείτε, είναι χρονοβόρο, όμως το αποτέλεσμα που θα σας βγάλει θα είναι σαν να έχετε το καλύτερο κοτόπουλο, το πιο τρυφερό κοτόπουλο, με μια πολύ ιδιαίτερη κρούστα στο τέλος. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με ένα ταψάκι που θα στρώσουμε λαδόκολλα. Θα βάλουμε το κοτόπουλό μας, θα το αλείψουμε με λάδι, θα το βάλουμε στο φούρνο να ψήνεται για να μην χάνουμε χρόνο και αμέσως μετά θα σας εξηγήσω τελικά τις συνταγές. Παίρνουμε ένα ταψάκι, έχουμε στρώσει λαδόκολλα, παίρνουμε το νανάκι μας και το βάζουμε να κοιτάει προς τα πάνω. Θα ρίξουμε το λαδάκι μας για να το βοηθήσουμε να ψηθεί. Όπως έχω πει και σε παλαιότερο επεισόδιο, ποτέ μα ποτέ δεν βάζουμε πολύ λάδι. Δεν χρειαζόμαστε πολύ λάδι. Θα τρίψουμε λίγο αλατάκι. Λίγο πιπεράκι. Και είναι έτοιμο για να μπει στο φούρνο. Το βάζουμε λοιπόν στο φούρνο για 90 λεπτά. Στους 90 βαθμούς στον αέρα. Όσο λοιπόν δουλεύει ο φούρνος, θα σας εξηγήσω λιγάκι τα υλικά. Για το χριστουγεννιάτικο νανάκι θα χρειαστούμε ένα κοτόπουλο νανάκι, μισή κούπα φρυγανιά τριμμένη, μισή κούπα μουστάρδα, λίγο δεντρολίβανο, 200 γραμμάρια κίτρινο τυρί και 200 γραμμάρια αλμυρό τυρί τριμμένο. Η Μαναβική μας, Μαναβική τροφοδοσία Μακρυδάκης Σπυριδάκος από την όμορφη Κρήτη. Επέλεξα σήμερα να σας κάνω αυτό το πιάτο, γιατί είναι το πιάτο που θα κάνουμε και εμείς σήμερα στο εστιατόριό μας, όπως και την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Ξέρουμε, έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια ότι ο κόσμος αποφεύγει τη γαλοπούλα, γι' αυτό λοιπόν και αποφασίσαμε να βγάλουμε αυτό το κοτόπουλο που είναι τελείως διαφορετικό. Πέρασε ο χρόνος όμως και το κοτόπουλο πρέπει να είναι έτοιμο. Για να το εκτιδάψουμε. Κοιτάξτε λοιπόν πόσο μαγικό έχει γίνει το κοτόπουλο στους 90 βαθμούς. Φανταστείτε πόσο ζουμερό έχει μείνει. Αν το πιέσετε λίγο θα καταλάβετε πόσο ζουμερό έχει παραμείνει το κοτόπουλο. Θα κάνουμε λοιπόν την κρούστα για να το βάλουμε για 20 λεπτά στο φούρνο σε πολύ υψηλή θερμοκρασία για να δημιουργηθεί κρούστα περιμετρικά και πλέον το κοτόπουλο να πάρει την τελική μας μορφή. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Θα λείψουμε το κοτόπουλο με σάλτσα μουστάρδας. Να ξέρετε πάντα ότι οι σάλτσες είναι βάση και δομή για να κάνουμε κρούστες ώστε να κολλήσει η κρούστα περιμετρικά. Θα ξεκινήσουμε με το αλμυρό τυρί. Μην το λιπάστε το τυράκι, είναι αυτό που θα δώσει νοστιμιά στο κοτόπουλο. Και θα τελειώσουμε με το γλυκό τυρί. Πιέστε το, μην το φοβηθείτε. Θα ρίξουμε πάλι άλλη λίγη σάλτσα από πάνω. Και θα πασπαλίσουμε με φρυγανιά για χρώμα. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν για το τελικό μας στάδιο. 20 λεπτά στους 250 βαθμούς. Για το χριστουγεννιάτικο νανάκι θα χρειαστούμε ένα κοτόπουλο νανάκι,
Μισή κούπα φρυγανιά τριμμένη. Μισή κούπα μουστάρδα. Λίγο δεντρολίβανο. 200 γραμμάρια κίτρινο τυρί και 200 γραμμάρια αλμυρό τυρί τριμμένο. Η μαναβική μας, μαναβική τροφοδοσία Μακρυδάκης Σπυριδάκος από την όμορφη Κρήτη. Από ό,τι βλέπετε λοιπόν, το πιάτο μας στήθηκε, είναι έτοιμο, ώστε να μπορέσουμε να το παρουσιάσουμε στο πιάτο όσο το δυνατόν πιο γιορτινό. Βλέπετε την κρούστα, έχουν λιώσει όλα τα τυριά. Αυτό είναι πάντα που κρατάμε, το δίνουμε πάντα μεζέ τελευταίο. Ορίστε κυρία Μαρία, δικό σας. Έχω κάνει μια προεργασία λοιπόν στο πιάτο. Έχω βάλει δεντρολίβανο που είναι χριστουγεννιάτικο μυρωδικό. Έχω βάλει ντοματίνι και έχω βάλει και τσίλι. Δεν είναι καυτερό, μην το φοβηθείτε, είναι γλυκό τσίλι. Πάμε λοιπόν να βάλουμε το κοτόπουλο στο πιάτο μας. Θα το στολίσουμε με ντοματίνια από την Κρήτη, τα οποία θεωρώ ότι πηγαίνουν αρμονικά με το κοτόπουλο. Θα τα κόψουμε στη μέση. Θα τα τοποθετήσουμε στο πιάτο. Θα ρίξουμε λαδάκι. Αλάτι. Και οποιοδήποτε φρέσκο μυρωδικό της αρεσκίας μας. Εγώ θα λέξω λίγη ρίγανη γιατί πάντα μου θυμίζει Ελλάδα. Είναι το μυρωδικό που συνοδεύει πάντα μα πάντα την ντομάτα. Νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο χριστουγεννιάτικο πιάτο. Θα σας δώσω λοιπόν δύο βασικά tip ημέρας για τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε εδώ. Η σάλτσα μουστάρδας που κάναμε συνοδεύει άρτια όλα τα κρέατα, είτε είναι πουλερικά είτε είναι κρέατα. Είναι μια σάλτσα η οποία δίνει ένταση, μαλακώνει και αφήνει το κρέας ζουμερό. Είναι αυτό που θα σας βοηθήσει να στρώσει η κρούστα, οπότε θεωρώ ότι είναι μια σάλτσα που πρέπει να την έχετε πάντα μα πάντα στο ψυγείο σας. Επίσης, όταν θέλουμε να βάλουμε τυριά, ποτέ δεν επιλέγουμε ένα τυρί, επιλέγουμε αλμυρό και γλυκό τυρί, ώστε να εξισορροπούμε πάντα την αλμυρότητα από το αλμυρό τυρί και τη γλυκύτητα από το γλυκό τυρί. Δοκιμάστε το και θα με θυμηθείτε. Το μόνο λοιπόν που έχω να κάνω είναι να σας ευχηθώ καλές γιορτές, να περάσετε τέλεια και ξεκλέψτε λίγο χρόνο να μαγειρέψετε. Νομίζω ότι θα σας κάνει καλό. Καλή συνέχεια.